στην προσπάθειά μας οι γονείς να φύγουμε από μοντέλα εξουσιαστικά, μεταφερθήκαμε σε ένα άλλο άκρο που γίναμε οι γονείς που υπερδιατίθονται και υπερπροσφέρονται στα παιδιά, με αποτέλεσμα να ευνουχίζουμε την ανάπτυξη, να ευνουχίζουμε τα παιδιά μας. Τα παιδιά που δεν ακούν σήμερα είναι παιδιά που δεν ακούστηκαν τότε. Τα παιδιά που παρουσιάζουν αντικοινωνικές ή παραβατικές συμπεριφορές είναι ένας διαφορετικός τρόπος να ζητήσουν βοήθεια. Από τη στιγμή που μεγαλώνουμε γονείς που δεν γνωρίζουν οι ίδιοι ποιοι είναι, τα ίδια τα παιδιά μοιραία θα οδηγηθούν σε όλα αυτά που συναντάμε σήμερα. Αυτό που δεν αγγίζουμε, έρχονται τα παιδιά να μας πούν κάτι γι' αυτό. Άρια, μεγάλο θέμα ανοίγουμε και μεγάλη κουβέντα ξεκινάμε. Είναι νομίζω το θέμα όχι μόνο των ημερών, τουλάχιστον της χρονιάς έχω την αίσθηση και αναφέρομαι στη βία. Στη βία που συναντάμε πλέον σε πολύ μικρές ηλικίες και που έχουμε δει να φεύγει, να ξεφεύγει από κάθε όριο όσον αφορά σε ηλικίες, στην εφηβεία και στα χρόνια του σχολείου, γυμνασίου, λυκείου ή ακόμα και τελευταίες τάξεις δημοτικού. Τι συμβαίνει? Δεν ξέρω αν πρέπει τόσο πολύ να μας ξαφνιάζει τελικά, δεδομένου της καθολικής απουσίας ιεραρχίας στις οικογένειες και στα σχολεία. Δηλαδή αυτό που συναντάμε σήμερα. Εσύ εκεί το εντοπίζεις? Και όχι μόνο εκεί. Είναι σαν αυτό που συζητούσαμε πριν, να βλέπουμε ένα σπίτι να παίρνει φωτιά και να απορούμε, ενώ έχουμε κάπως σε κάποιες γωνιές να αποθέσει τα εκρηκτικά εμείς οι ίδιοι οι γονείς. Αναρωτιόμαστε δηλαδή γιατί είναι μολυσμένα τα ριάκια, αλλά έχουμε δηλητηριάσει τις πηγές. Θαρώ πως την αιτία του προβλήματος ίσως είναι καλύτερα να την αναζητήσουμε σε αυτό που συμβαίνει μέσα στις οικογένειες, μέσα στις οικογένειες σήμερα. Τι συμβαίνει λοιπόν μέσα στις οικογένειες, γιατί οι γονείς απορούμε με αυτά τα περιστατικά, γιατί δεν έχουμε καταλάβει πιθανά αυτό το σενάριο που περιγράφεις, ότι κάπως έχουμε βάλει και εμείς τα χέρια μας. Ναι, ναι. Έχουμε βάλει τα χέρια μας ακριβώς γιατί, όπως έχουμε αναφέρει και σε άλλες μας συζητήσεις εδώ, στην προσπάθειά μας οι γονείς να φύγουμε από μοντέλα εξουσιαστικά, μεταφερθήκαμε σε ένα άλλο άκρο που γίναμε οι γονείς που υπερδιατίθονται και υπερπροσφέρονται στα παιδιά, με αποτέλεσμα να ευνουχίζουμε την ανάπτυξη, να ευνουχίζουμε τα παιδιά μας. Ο έφηβος στην προσπάθειά του να ανακαλύψει ποιος είναι, αναζητά να βρει ταυτότητα. Αναζητά να βρει ταυτότητα σε συνδυασμό με όλη αυτή τη βία εικονική πραγματικότητα που λαμβάνει μέσα από το διαδίκτυο. Okay. Μέσα σε αυτό προσπαθεί να διαφύγει πολλές φορές από ένα μοντέλο, από ένα πρότυπο οικογένειας, το οποίο τον κρατά σε προηγούμενα αναπτυξιακά στάδια. Είναι δηλαδή σαν να προσπαθεί να ισορροπήσει στην πραγματικότητα ένα παιδί το οποίο το κρατάνε ευνουχισμένο, αντιδρώντας ακραία για να βρεθεί κάπου στη μέση. Αντιδρά με έναν τρόπο περισσότερο από αυτό που θα συναντούσαμε σε έναν έφηβο, ναι, αντιδρώντας την πραγματικότητα σε ένα οικογενειακό σύστημα. Αντιδρώντας σε γονείς που κρατούν το παιδί δεσμιό μιας παιδικότητας, ενώ το ίδιο επιθυμεί να αναπτυχθεί. Η ένταση με την οποία εμφανίζεται πολλές φορές αυτή η συμπεριφορά στους εφήβους είναι αντιστρόφως ανάλογη με την, ή μάλλον ο θόρυβος που κάνει, είναι αντιστρόφως ανάλογος με τη σιωπή που επικράτησε στην παιδική νηπιακή ηλικία των παιδιών. Σιωπή. Πώς ήρθε, πώς την περιγράφουμε, τι περιγράφουμε με τη σιωπή? Θέλω να πω ότι δεν βρισκόμαστε ξαφνικά αντιμέτωποι με το θηρίο στην εφηβεία. Mm-hmm. Υπήρχε όλο αυτό και ήταν σε μια μορφή καταστολής τα προηγούμενα χρόνια. Στην πώς καταστελόταν και ποιος το κατέστειλε? Αυτό που συναντάμε στις μεταμοντέρνες οικογένειες, δυστυχώς, όταν μιλάω για αυτού του είδους τη σιωπή, μιλώ για παιδιά που δεν ακούγονται, μιλώ για παιδιά τα οποία ο χρόνο τους περνά μπροστά από οθόνες, από υπολογιστές, από παιχνίδια. Κάπως που με έναν τρόπο εξυπηρετεί και λίγο τη γονεϊκή καθημερινότητα.
Μια σιωπή λοιπόν η οποία δεν μοιράστηκε με τους γονείς. Τα παιδιά που δεν ακούν σήμερα είναι παιδιά που δεν ακούστηκαν τότε. Μια σιωπή που έγινε κραυγή δηλαδή. Μια σιωπή που έγινε κραυγή ακριβώς. Άρα γιατί τα παιδιά επέλεξαν αυτή τους την κραυγή να την επικοινωνήσουν μέσω της βίας? Ο Γουίνικοτ αναφέρει πολύ στοχευμένα πως τα παιδιά που παρουσιάζουν αντικοινωνικές ή παραβατικές συμπεριφορές είναι ένας διαφορετικός τρόπος να ζητήσουν βοήθεια. Κάποιον δηλαδή να τα σταματήσει. Όπως εξαιρετικά το περιγράφει ο Βασιλιάδης σε ένα βιβλίο του εξομολογής ενός ψυχοθεραπευτή, αναφέρει μέσα στο βιβλίο πως στην εφηβεία είχε παραβατικές συμπεριφορές. Έκλεβε μικροαντικείμενα από καταστήματα, όχι μεγάλης αξίας πράγματα. Δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο και με αυτή τη συμπεριφορά την ανάγκη του για κάποιον ενήλικα που θα του έλεγε ότι αυτό δεν επιτρέπεται. Όριο. Ναι. Ζητούν με έναν τρόπο αυτά τα παιδιά αυτό το όριο. Την παρουσία ενός ενήλικα που θα τους δείξει και θα τους εξηγήσει πώς γίνονται τα πράγματα. Τα εφόδια δηλαδή που θα χρειαστούν είναι που τους λείπουν και αυτά ζητούν με αυτόν τον τρόπο. Ήταν πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν νωρίτερα και δεν έγιναν από πλευράς των γονιών. Κακοφόρμησε μία συμπεριφορά. Σε ρωτάω ξανά τα ίδια και τα ίδια, γιατί προσπαθώ και εγώ να βάλω σε μία τάξη τις σκέψεις μου. Η ανάγκη των παιδιών να οριστούν με έναν τρόπο σε αυτή την ηλικία, αν δεν έχει συμβεί μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας όπως είναι η οικογένεια, θα αναζητήσουν τον τρόπο να ορίσουν την ταυτότητά τους πάρα πολύ εύκολα έξω από το σπίτι με άλλους τρόπους. Όπως είπες πριν, οι συμμορίες, η συσπήρωση παιδιών με τις ίδιες ακριβώς ανάγκες. Θα αισθανθούν μοιραία την ανάγκη να ανήκουν κάπου. Εφόσον λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια, γιατί αυτό που είπαμε και πριν, δεν ερχόμαστε ξαφνικά αντιμέτωποι με το θηρίο. Το θηρίο ήταν εκεί και ήταν σε καταστολή. Γιατί μπορούσε να είναι σε καταστολή με τον τρόπο που ζει σήμερα η οικογένεια. Με τον τρόπο που λειτουργεί η σημερινή οικογένεια. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά της σημερινής οικογένειας? Αρχικά κρίνω πως είναι πολύ σημαντικό να σταματήσουμε λίγο το pampering στους γονείς. Οι γονείς οφείλουν σήμερα να αναλάβουν την ευθύνη του γονεϊκού τους ρόλου και των δικών τους τραυμάτων. Οφείλουν δηλαδή οι γονείς σήμερα να αναλάβουν αυτή την ευθύνη. Παιδήλικες στην πραγματικότητα προσπαθούν να μεγαλώσουν παιδιά. Τα δικά μου τα τραύματα πώς επηρεάζουν τα παιδιά μου και τους δημιουργούν ενδεχομένως θέματα στη δική τους ενηλικίωση? Τα δικά μας τα τραύματα, όταν είναι ανεπίγνωστα, επηρεάζουν ολόκληρο το οικογενειακό σύστημα και όχι μόνο τα παιδιά. Τα δικά μου τα τραύματα μέσα στην οικογένεια μπορούν να λειτουργήσουν, να μπουν σύννεφα μπροστά στα μάτια μου και όταν μιλώ στο παιδί μου στην πραγματικότητα ή αντιδρώ σε κάτι που μου λέει, όταν ο έφηβος απορρίπτει για παράδειγμα το αξιακό σύστημα μιας οικογένειας και η αντίδραση ενός γονέα είναι παραπάνω από όσο θα έπρεπε, παρατηρεί δηλαδή ο γονέας ότι είναι υπερβολική, ότι η έντασή του, ο θυμός του είναι περισσότερος από αυτός που αναλογεί σε μια τέτοια συνθήκη, εκεί δεν αναφερόμαστε στο παιδί στην πραγματικότητα, που γνωρίζουμε εκ των προτέρων πως ένας έφηβος μοιραία θα απορρίψει το αξιακό σύστημα των γονιών του για να πάει παραπέρα. Εκεί ερχόμαστε αντιμέτωποι με κάτι άλλο. Με μια εφηβεία που πιθανόν εμείς δεν ζήσαμε. Δική μας εννοείς. Ακριβώς. Με μια εφηβεία που εμείς δεν ζήσαμε. Με μια παιδικότητα που αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε για να δώσουμε χώρο στα άλλα προβλήματα που βίωναν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Όλα αυτά, αν δεν δουλευτούν, αν δεν τα δω, αν δεν τα επεξεργαστώ, τελικά θα μεγαλώσουμε παιδιά τα οποία θα αναζητούν να βρουν ποια είναι η θέση τους και μέσα στην οικογένεια αλλά και στην κοινωνία. Από τη στιγμή που μεγαλώνουμε γονείς που δεν γνωρίζουν οι ίδιοι ποιοι είναι, τα ίδια τα παιδιά μοιραία θα οδηγηθούν σε όλα αυτά που συναντάμε σήμερα. Οι προηγούμενες γενιές αντιστοίχως δεν κουβαλούσαν και αυτές τα δικά τους τα τραύματα. Γιατί τα παιδιά αυτών των γονιών, που επίσης είχαν σοβαρά τραύματα ψυχικά, δεν βρήκαν διαφυγή στη βία? Τι τα έσωσε ενδεχομένως? Αν τα έσωσε, και μπορεί να κάνω εντελώς λάθος ανάγνωση της πραγματικότητας.
Δεν ξέρω ακριβώς όταν λέμε σώθηκαν, από τι σώθηκαν. Από τις βίες, από τις εκρήξεις βίας αυτού του βαθμού ενδεχομένως που βλέπουμε εμείς σήμερα. Υπήρχε όμως κάτι διαφορετικό σε εκείνες τις γενιές. Υπήρχε μια ανάγκη των παιδιών να τα καταφέρουν και να ανταπεξέλθουν είτε μέσα σε ένα οικογενειακό σύστημα είτε έξω. Mm. Σήμερα αυτό που κάνει πιο δύσκολα τα πράγματα είναι ότι τα παιδιά δεν έχουν, τους έχουμε στερήσει τα εφόδια. Δηλαδή προστατέψαμε τα παιδιά μας στην πραγματικότητα από την βία των γονιών και την κακοποίηση μέσα εισαγωγικά που βίωναν άλλες γενιές, αλλά τους δημιουργούμε μια άλλη μορφή κακοποίηση, αυτό τον ευνουχισμό της ανθεκτικότητας τάστους. Δεν έχουν ψυχική ανθεκτικότητα, δεν έχουν τα εφόδια. Ενώ λοιπόν οι προηγούμενες γενιές αναγκαζόταν να παλέψουν, γιατί δεν ήταν τα πράγματα τόσο δοσμένα και τόσο εύκολα, ο κίνδυνος σήμερα και αυτό που βιώνουν τα σημερινά παιδιά είναι ακριβώς αυτό, ότι βγαίνουν έξω, ανοίγουν την πόρτα του σπιτιού τους και δεν ξέρουν να περπατήσουν. Ξέρεις ποια είναι η αντίφαση που δημιουργείται τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό? Από τη μία ακούω εσένα να περιγράφεις ότι τα παιδιά σήμερα δεν έχουν τα εφόδια να σταθούν στα πόδια τους ανοίγοντας την πόρτα, και από την άλλη τα βλέπουμε να ανοίγουν την πόρτα του σπιτιού και να υιοθετούν συμπεριφορές ενηλίκων. Και όχι απλά συμπεριφορές ενηλίκων, αλλά παραβατικές συμπεριφορές ενηλίκων. Ακριβώς. Από τη στιγμή που δεν έχουν τη βάση για να πατήσουν, θα αναζητήσουν έναν τρόπο να εμφανιστούν στην κοινωνία με τον πιο εύκολο τρόπο και αυτόν που θα τραβήξει περισσότερο την προσοχή σήμερα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε πως αυτά τα παιδιά που αντιμετωπίζουμε αυτά τα φαινόμενα μεγαλώνουν με τέτοιου είδους ερεθίσματα μέσα από το διαδίκτυο. Είναι δηλαδή σημαντικός παράγοντας τελικά αυτό. Ναι, είναι όλα αυτά, όλες αυτές τις εικόνες τις οποίες εκτίθεται τα παιδιά μας. Ακριβώς. Κάποτε μελετούσαμε για να μιλήσουμε για την προσωπικότητα, για διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός παιδιού, την οικογένεια και το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει. Σήμερα ο τρίτος παράγοντας που είναι το διαδίκτυο υπερισχύει και της οικογένειας, έχει μεγαλύτερη δηλαδή δύναμη και επιρροή και από την οικογένεια και από το περιβάλλον το οποίο μεγαλώνει. Άρα εκεί η δυσκολία ποια είναι? Το ερέθισμα στο οποίο έρχεται με το οποίο έρχεται σε επαφή το παιδί, ο χρόνος που περνάει. Ο κίνδυνος ταύτισης, ανάγκης ταύτισης των παιδιών με τέτοιου είδους πρότυπα. Η ανάγκη τους να ταυτιστούν με κάτι για να αποκτήσουν υπόσταση, για να μέσα από αυτό να πούν ποιοι είναι. Θέλουν ένα πρότυπο δηλαδή τα παιδιά. Ακριβώς. Όταν κάτι δεν έχει δομηθεί από πριν, όταν δεν έχουμε, όταν η προσωπικότητα και αυτό που διαμορφώνει το παιδί μέσα στο σπίτι δεν έχει πέσει φως πάνω σε αυτό, δεν έχω ασχοληθεί με αυτό, δεν έχω μιλήσει γι' αυτό, το παιδί θα αναζητήσει έναν άλλον τρόπο να φανεί, να δείξει μέσα αυτόν τον τρόπο ποιος είναι. Mm. Και αυτός είναι ένας εύκολος τρόπος. Αυτό είναι ένας εύκολος, γρήγορος τρόπος που θα αποσπάσουν τα παιδιά με έναν τρόπο αυτό που θεωρούν αποδοχή και αναγνώριση των συνομιλίκων. Γιατί οι γονείς δεν μπορούν να λειτουργήσουν σαν πρότυπα? Οι γονείς δεν μπορούν να λειτουργήσουν σαν πρότυπα σήμερα για τον εξής λόγο. Οι ίδιοι δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τους εαυτούς τους μέσα σε αυτήν την μεταμοντέρνα εποχή και οικογένεια, προσπαθώντας διαρκώς να είναι κάτι άλλο πέρα από αυτό που είναι. Προσπαθούν να είναι αυτό που προστάζει η εποχή να είναι. Προσπαθούν διαρκώς, σε ό,τι αφορά τη γονεϊκότητα, να μην κάνουν λάθος. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποφύγουν ένα λάθος που είναι το μόνο που δεν μπορείς να αποφύγεις σαν γονέας. Αποτέλεσμα... Να μην κάνεις λάθη. Το να μην κάνεις λάθος. Το να μην κάνεις λάθη. Και τελικά απουσία αυθεντικότητας σήμερα. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν σαν πρότυπα γιατί οι ίδιοι δεν προσπαθούν να δουν ποιοι είναι μέσα σε όλο αυτό. Ακολουθώντας όλη αυτή την ορμητική τάση της εποχής. Δεν μπορούν να διαφύγουν ούτε οι ίδιοι γονείς από αυτό. Η περισσότερη πλειοψηφία των γονιών σήμερα ανακουφίζεται, ξεκουράζεται και ρυθμίζει το χρόνο του μέσα από τις οθόνες. Υπάρχει τρόπος υγιούς αντίδρασης σε όλη αυτή τη συνθήκη?
ή απλά θα κάτσουμε να το δούμε το φαινόμενο να ξεθυμάνει θα και θα μαζεύουμε πτώματα γύρω-γύρω. Ναι, θα πρέπει να οι γονείς να ανασκουμποθούμε. Θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη. Θα πρέπει να αποκτήσουμε πλήρη συνειδητότητα του ρόλου μας. Και όχι να εναποθέτουμε με ευκολία την ευθύνη στους εκπαιδευτικούς, στο σύστημα ή στην κοινωνία. Είναι δουλειά δική μας. Αυτό που, γι' αυτό που συμβαίνει έξω είμαστε υπεύθυνοι. Α, όσοι έχουμε παιδιά, μεγαλώνουμε παιδιά ή συναναστραφόμαστε ή ζούμε, έχουμε ευθύνη για αυτό που συμβαίνει. Αν δηλαδή ο καθένας μας δεν αναλάβει το δικό του μερίδιο ευθύνης μέσα στην οικογένεια για αυτό που συμβαίνει και δεν το δει με έναν τρόπο ή δεν το δουλέψει, δεν ξέρω πόσο χειρότερα μπορούν να πάνε τα πράγματα. Ξέρεις, θα σου πει κάποιος, και εγώ θα το καταλάβω πολύ, δεν ξέρω αν θα το καταλάβεις κι εσύ, και θέλω να το συζητήσουμε αυτό. Έχω όλη την καλή διάθεση να είμαι δίπλα στα παιδιά μου, αλλά κάνω δύο δουλειές, αλλιώς δεν βγαίνουμε. Mm. Και άρα λείπω πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, για να μπορούν τα παιδιά να έχουν τα βασικά. Ένα σπίτι να μένουν, να μπορούν να κάνουν τις ξένες γλώσσες τους και ό,τι άλλο τέλος πάντων χρειάζονται. Έτσι μπορώ να σταθώ εγώ στην οικογένειά μου. Και όσοι γονείς στάθηκαν έτσι, δεν σημαίνει ότι έχασαν τα παιδιά τους. Θέλω να πω με αυτό ότι είναι σημαντικός ο ποσοτικός χρόνος να υπάρχει, αλλά όταν δεν υπάρχει, ακόμα και στη μισή ή μία ώρα που ένας γονέας με βεβαιότητα και σιγουριά θα σταθεί απέναντι στα παιδιά του, φέροντας μέσα του την ευθύνη για τη σπουδαιότητα του ρόλου του, αρκεί. Δεν είναι η ποσότητα του χρόνου που απασχολεί το θέμα της σχέσης των παιδιών, αλλά το πώς στέκομαι μέσα αυτή τη σχέση. Πώς θα σταθώ απέναντι σε ένα έφηβο ο οποίος συγκρούεται μαζί μου, ο οποίος συγκρούεται με τα αδέρφια του, ο οποίος συγκρούεται με τους συνομιλίκους του. Τι θα το κάνω αυτό σαν γονέας? Οι σημερινοί γονείς τι κάνουν και έχουν μετακινηθεί από αυτό που είπες, από τη βεβαιότητα και τη σιγουριά που οφείλει να έχει ένας γονιός? Είναι υπερβολικά αγχωμένοι και γεμάτοι ενοχές για το αν κάνουν το σωστό από τη μία και από την άλλη επιλέγουν τον εύκολο δρόμο. Ποιος είναι ο εύκολος δρόμος? Η κοντόφθαλμη ανατροφή. Να ξεμπερδεύουμε, να κάνουμε τώρα κάτι να τελειώνουμε γιατί είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι. Και γνωρίζουμε ποιος είναι ο εύκολος τρόπος να ξεμπερδέψουμε ή να ξεκουραστούμε όλοι μας σήμερα. Τι είναι η εποχή μας, προσφέρεται για την ευκολία σήμερα. Οπότε επιλέγουμε, χωρίς να το συνειδητοποιούμε πάντα, έναν εύκολο τρόπο ανατροφής. Όταν κάτι είναι δύσκολο, είναι ένα κριτήριο για να το επιλέξουμε σε σχέση με την ανατροφή των παιδιών μας. Αν μας κουράζει περισσότερο, αν μας εξαντλεί, αν θέλει περισσότερη κουράγιο ή υπομονή, είναι αυτό που πρέπει να επιλέξουμε. Αυτή είναι η σωστή επιλογή που θα πρέπει να κάνουμε. Η δύσκολη. Ναι. Ό,τι μας δυσκολεύει, αυτό ό,τι είναι, και δύσκολο, είναι και το σωστό. Ναι. Αυτό που είναι εύκολο, αυτό που θα μας κάνει να ξεμπερδεύουμε, αυτό που άστο τώρα δεν πειράζει, είναι αυτό που έχει οδηγήσει τα πράγματα εκεί που τα έχει οδηγήσει. Γιατί είναι πολύ εύκολο να αφήσουμε τα πράγματα να γίνονται μόνα τους και να θεωρήσουμε πως η επιθετική συμπεριφορά των παιδιών μας ή η αγένεια ή η έλλειψη σεβασμού είναι δείγματα ισχυρής προσωπικότητας ή να βρω έναν άλλον τρόπο να το πω όλο αυτό ή να το κάνω κάτι, αλλά όχι να δουλέψω μια συμπεριφορά του παιδιού μου η οποία δεν είναι αποδεκτή. Που για να δουλέψω συμπεριφορές των παιδιών που δεν είναι αποδεκτές, όπως οι παρορμήσεις τους, χρειάζεται δουλειά. Χρειάζεται χρόνο. Άρια, παλιότερα θυμάμαι, όταν ήταν τα δικά μου τα παιδιά, ας πούμε, μικρά, συζητούσαμε για την επιθετικότητα στην νηπιακή ηλικία. Τα παιδιά που εκφράζουν για τους δικούς τους λόγους επιθετικότητα που αντιστοιχεί σε αυτή την ηλικία. Είναι παιδιά που πρέπει να τα φοβόμαστε ότι σαν έφηβοι και έφηβες επίσης θα είναι επιθετικοί, βίαιοι άνθρωποι? Στις μικρές ηλικίες η επιθετικότητα των παιδιών δεν είναι κάποια μοχθηρή εκδήλωση κακίας. Mm. Προέρχεται από την ενόρμηση, από την ενόρμηση η οποία διέπει και καθυποτάσσει και τα ίδια τα παιδιά. Okay. Αυτή η παρορμητική συμπεριφορά. Όχι μέσα μας δηλαδή οι άνθρωποι. Τότε το βιώνουν οι άνθρωποι από τις αρχές της ανθρωπότητας. Γιατί είχαν κάτι λιοντάρια να αντιμετωπίσουν. Υπήρχε η ανάγκη να επιβιώσουν. Mm. Σήμερα αυτή η ενόρμηση δεν έχει καμία χρησιμότητα. Είναι παντελώς άχρηστη. Έτσι. Ευτυχώς όμως δεν εξαφανίζεται ποτέ οριστικά. Είναι η ίδια δύναμη που μας
κινητοποιεί να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της ζωής μας όταν αυτές προκύπτουν. Στις μικρές λοιπόν ηλικίες, ακριβώς επειδή αυτή η επιθετικότητα δεν έχει σήμερα για τον άνθρωπο καμία χρησιμότητα, είναι πολύ σημαντικό να την καταστέλουμε. Mm-hmm. Οι γονείς δηλαδή να προσπαθούν αυτήν την επιθετική συμπεριφορά, η οποία μπορεί να εκφράζεται με το να σπρώξουμε, να τραβήξουμε τα μαλλιά, να δακώσουμε, να κάνουμε διάφορα, οφείλουμε οι γονείς μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, παρέχοντας λέξεις, να αντικαταστήσουμε σταδιακά αυτήν τη συμπεριφορά, να εκπαιδεύσουμε δηλαδή τα παιδιά με έναν άλλον τρόπο. Ναι. Έτσι, και όχι να αφήσουμε αυτές τις συμπεριφορές να διονύζονται, καθώς τα παιδιά θα εγκλωβιστούν μέσα σε αυτές. Αν δηλαδή επιτρέψουμε αυτές τις συμπεριφορές να συνεχίζονται, εγκλωβίζουμε τα παιδιά μέσα σε αυτή την ψευδαίσθηση της παντοδυναμίας τους. Είμαι γονιός και ακούω την Μπαρκάτσα, την Άρια, να μιλάει με την Ανδριανή στο YouTube και να λέει ότι οι γονείς οφείλουν να λάβουν την ευθύνη τους. Mm. Και εγώ θα έρθω και θα σου πω, εγώ κυρία μου την έχω αναλάβει την ευθύνη μου. Πώς θα καταλάβω ενδεχομένως ότι κάτι δεν πάει καλά με τον τρόπο ανάληψης? Αν εγώ, κυρία μου, την έχω αναλάβει την ευθύνη μου, αλλά το πρόβλημα είναι το παιδί μου, ο άντρας μου ή το σχολείο ή οι φίλοι του, αυτό ακριβώς είναι το σημείο που πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε ότι τη στιγμή που δίνουμε το πρόβλημα κάπου αλλού, δεν έχουμε αναλάβει καμία ευθύνη. Τη στιγμή που θα πω ότι φταίει το παιδί μου, ο συνομήλικος, εκεί δεν έχω αναλάβει καμία ευθύνη. Πού είμαι εγώ μέσα σε αυτόν, εγώ την έχω αναλάβει, αλλά φταίει ο άλλος? Όταν λέμε αναλαμβάνω την ευθύνη μου, τι σημαίνει? Αρχίζω και κλαίω και νιώθω ενοχές που έχω καταλάβει ότι κάτι δεν έχω κάνει σωστά σαν γονιός? Αν δεν μπορώ να διαχειριστώ την κατάσταση αλλιώς, δηλαδή να επιλέξω το δύσκολο δρόμο, αυτόν που απαιτεί από μένα περισσότερη χρόνο, διάθεση, κουράγιο, να ζητήσω βοήθεια. Να δω ότι αυτό το σημείο με το παιδί μου δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Νιώθω ότι θυμώνω, εκρηγνύομαι, πληγώνομαι ή στεναχωριέμαι περισσότερο από αυτό που θεωρώ ή κρίνω ότι είναι εντάξει αυτή τη στιγμή. Ας ζητήσω βοήθεια. Μα τι πιο ενήλικο και υπεύθυνο από ένα γονέα που θα ζητήσει βοήθεια σε μια δύσκολη στιγμή. Μεγαλώνουμε τα παιδιά μας σαν να είμαστε παιδήλικες. Τρομάζουμε. Γιατί έχουμε καθυλωθεί σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την φάση ωριμότητας? Γιατί? Γιατί είναι πολύ δύσκολη η ευθύνη και η πνευματική αφύπνιση των ανθρώπων. Δηλαδή να πούνε ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη τους. Αντιστοίχως, ας πούμε, οι γονείς μας δεν είχαν αναλάβει την ευθύνη τους και μας δίδαξαν κάτι αντίστοιχο, μας μεγάλωσαν και εμάς με έναν τρόπο που ως γονείς μείναμε παιδήλικες, όπως πολύ ωραία το είπες. Τι μας καθήλωσε εμάς? Τι είναι αυτό που καθυλώνει σήμερα τους γονείς σε ένα πρώιμο αναπτυξιακό στάδιο? Από τη μία η ευκολία του τρόπου ζωής, το γεγονός ότι δεν στερούμαστε τίποτα. Μάλιστα. Άρα αυτό αυτόματα μας καθιστά, μας στερεί την επιθυμία πολλές φορές ή το κίνητρο. Έτσι. Ζούμε πολύ εύκολα για να προσπαθήσουμε για το παρακάτω μας ή για το παραπέρα μας. Αυτό δεν μας δίνει όμως το περιθώριο από τη στιγμή που έχουμε εξασφαλίσει τα προς το ζήν που λέμε. Άρα έχουμε μία στέγη στο κεφάλι μας, φαγητό να φάμε, τα πολύ βασικά που χρειάζεται ένας άνθρωπος. Να αφιερωθούμε λίγο παραπάνω στο μέσα μας και στην ευζοία μας. Ναι, αυτό δεν είναι το η εξίσωση? Αυτή θα ήταν η εξίσωση αν αφήναμε τα κινητά και τις οθόνες μας. Μάλιστα. Αν στρέφαμε την προσοχή μας μέσα μας, αλλά για να στρέψουμε την προσοχή μας μέσα μας, είναι μια διαδικασία η οποία ούτε εύκολη είναι, ούτε γρήγορη είναι, ούτε ανώδυνη είναι. Θέλω να μου πεις τρία πράγματα που κάνουν καλά οι σημερινοί γονείς. Σωστά, που είναι στα σύν, που τους βγάζεις το καπέλο. Θα κρίνω από τους γονείς τους οποίους βλέπω στο γραφείο μου, οι οποίοι έρχονται σε ομάδες είτε ατομικά να δουλέψουν. Βλέπω δηλαδή γονείς οι οποίοι είναι σε επαγρύπνηση. Βλέπω γονείς που παρατηρούν και είναι έτοιμοι να κάνουν κάτι γι' αυτό. Βλέπω γονείς που αντιλαμβάνονται τη δυσφορία και των παιδιών τους και τη δική τους μέσα στις οικογένειες και είναι έτοιμοι να κάνουν κάτι γι' αυτό. Είναι έτοιμοι να αναλάβουν την ευθύνη. Γιατί στέκονται πραγματικά συμπονετικά στα παιδιά τους. Γιατί οι γονείς που αναλαμβάνουν την ευθύνη στέκονται συμπονετικά γιατί κοιτάνε μακριά. Δηλαδή σκέφτονται αυτό το παιδί σήμερα με τον τρόπο που μέχρι στιγμής έχω διαπαιδαγωγήσει θα τα καταφέρει. Του εξασφαλίζω τα εφόδια για το μέλλον του ή προσπαθώ να του σώσω το μέλλον του.
Ναι. Αυτή λοιπόν τη διαφορά οι γονείς που την αντιλαμβάνονται είναι έτοιμοι να κάνουν κάτι. Αυτό που σήμερα οι γονείς κάνουν και δεν έκαναν κάποτε είναι να στέκονται περισσότερο σε αυτό που να ακούν. Δηλαδή θα ακούσουν αυτό που βιώνει το παιδί τους και σε κάποιες περιπτώσεις θα το χωρέσουν και μέσα τους. Mm-hmm. Θα το κάνουν κάτι. Θα τα ακούσουν δηλαδή. Δεν θα προσπεράσουν τη σύγκρουση ή δεν θα την αποφύγουν ή κυρίως δεν θα τη φοβηθούν τη σύγκρουση. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό ένας γονέας να μην φοβάται τη σύγκρουση, γιατί ο έφηβος είναι φοβισμένος. Όταν λοιπόν ο γονέας φοβάται τη σύγκρουση, μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο του φόβου. Άρα ο έφηβος επιβεβαιώνει και δικαιώνει μέσα του το φόβο που αισθάνεται όταν ο γονέας του φοβάται. Ο έφηβος τι χρειάζεται, τι γονιό χρειάζεται, σήμερα ο σημερινός έφηβος τι γονιό χρειάζεται. Τα παιδιά μεγαλώνοντας έχουν ανάγκη, θα το πω πολύ απλά, γονείς που να ξέρουν, να έχουν επίγνωση δηλαδή, τόσο του ποιοι είναι, του τι κάνουν και το τι ζητούν από τη ζωή τους. Όταν δηλαδή τα παιδιά μεγαλώνουν με γονείς που ξέρουν τι ζητούν από τη ζωή τους, ποιοι είναι και τι χρειάζονται, ποιες είναι οι ανάγκες τους, απλά τα βασικά ερωτήματα. Θα έπρεπε να αναρωτιόμαστε θαρώ καθημερινά. Τι είναι αυτό που χρειάζομαι. Ποιος είναι ο προορισμός μου. Τι θέλω να κάνω. Και για αυτά που θέλω να κάνω, τι κάνω. Μάλιστα. Όταν ακόμα και δηλαδή αν δεν έχουμε την τελική απάντηση, ανέβει και η πίεση. Όχι, να έχουμε κάτι να μας απασχολεί όμως. Να βλέπουν τα παιδιά μας ότι έχουν γονείς που κάτι τους νοιάζει, κάτι τους προβληματίζει και δεν αφήνονται βορρά στη συνθήκη, ας πούμε. Ακριβώς. Εκεί είναι η ασφάλεια. Σε γονείς που βλέπω ότι μάχονται, ότι παλεύουν, ότι είναι παρόντες στις ζωές τους. Ακόμα και κάνουν λάθη και με τα παιδιά τους και λάθος επιλογές στη ζωή τους και με τους ανθρώπους που συναναστρέφονται και στις δουλειές τους. Μα αυτό διδάσκει ένας γονέας που προσπαθεί για κάτι. Ο γονέας που έχει ένα στόχο και προσπαθεί, διδάσκει ότι η αποτυχία είναι μέρος της προσπάθειάς του. Το λάθος είναι μέρος του παρακάτω. Αυτό διδάσκει. Όλη η δουλειά αφορά ενήλικες με μεγαλύτερη συνειδητότητα, με μεγαλύτερη επίγνωση για τη ζωή τους. Οι σημερινοί έφηβοι τι δεν χρειάζονται από τους γονείς τους? Την απουσία στο βλέμμα τους, το χαμένο βλέμμα τους, τον τρόμο στο βλέμμα τους. Σε τι συνίσταται αυτό το βλέμμα, το απόν, το κενό? Ποιος το προκαλεί αυτό? Η ανεπίγνωστη ζωή των γονιών τους. Η ανεπίγνωστη ζωή, η αβίωτη ζωή των γονιών τους. Το βλέμμα που δεν υπάρχει, το συναντάμε σε ανθρώπους που δεν τη βιώνουν τη ζωή τους. Δεν υπάρχει η μέρα η επόμενη που θα ξημερώσει, δεν έχει ένα καλό λόγο μέσα της. Να. Εκεί είναι που χάνεται το βλέμμα. Και εκεί είναι που και τα παιδιά μας θα αναζητήσουν κάπου αλλού μια σταθερότητα. Κάτι σταθερό, κάτι ακέραιο. Άρη, έτσι που σε ακούω να μιλάς, νιώθω ότι τα παιδιά μας σήμερα είναι η κραυγή δική μας. Δηλαδή όλο αυτό που συμβαίνει μέσα σε εμάς τους ενήλικες, τα παιδιά το έχουν εκφράσει πια. Το χείο, μπράβο. Ακριβώς, αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται. Κάθε μέσα μας ανέγγιχτο, σκοτεινό, ανέκφραστο σημείο γίνεται στα παιδιά μας, από τα παιδιά μας το ακούμε σαν ένα ηχείο, με πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Ένα σύμπτωμα που μπορεί να εμφανίσουν τα παιδιά αναγκάζει τους γονείς να βγουν από την παθητικότητα και να ζητήσουν βοήθεια. Αυτό συμβαίνει σήμερα σε ολόκληρη την κοινωνία. Αυτό που δεν αγγίζουμε, έρχονται τα παιδιά να μας πούν κάτι γι' αυτό. Να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το βίντεο αξίζει να το μοιραστούμε με πολλούς ανθρώπους στη ζωή μας. Κάντε το, πατήστε ένα share για να φτάσει η πληροφορία σε όσους περισσότερους γίνεται. Εμείς σε αυτό το κανάλι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ, να συναντάμε πολύ αξιόλογους ανθρώπους που έχουν ουσιαστικά πράγματα να μοιραστούν μαζί μας και μαζί σας.
Κάντε την εγγραφή σας και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις κάθε φορά που θα ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Καλή συνέχεια!